Το πρώτη ώρα σινεμά, το επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νύχτες Πρεμιέρας εγκαινιάστηκε και φέτος για 8η συνεχή φορά και θα παρουσιάσει καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς ένα πρωτοποριακό κινηματογραφικό παιχνίδι σε δημοτικά γυμνάσια και ηλικία. Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να εισάγει τους μαθητές στον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου. Συνδέει όλες τις τέχνες με την εκπαιδευτική διαδικασία και προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα σχολεία, δημόσια ή ιδιωτικά που το ζητούν. Παρουσιάζοντας το πρώτη ώρα σινεμά στους μαθητές των εκπαιδευτηρίων Γείτονα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, Ορέστης Ανδριαδάκης, ανάπτυξε κρυφές πτυχές του κινηματογράφου από την εποχή των πρώτων δειλών κινηματογραφικών τρίκ μέχρι τη σημερινή εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο κινηματογράφος ξεκίνησε το 1895 από αυτόν εδώ τον κύριο που ήταν ο Louis Lumière. Και αυτό είναι το πρώτο φιλμάκι που γύρισε η έξοδος των εργατριών από το εργοστάσιο τους στη Λιόν. Όλη η ιστορία του κινηματογράφου είναι πώς θα καταγράψουμε την κίνηση. Πώς θα κάνουμε μια ακίνητη εικόνα, μια ζωγραφιά, μια φωτογραφία να τρέξει. Το πρώτη ώρα σινεμά υλοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και έχει τρεις ολοκληρωμένες εκδοχές, οι οποίες παρουσιάζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις των σχολείων που τις ζητούν. Μία για το παγκόσμιο σινεμά, μία για το γαλλικό και φυσικά μία για το ελληνικό σινεμά.